Εκείνη αναμένεται τη τουριστική περίοδου, με επίκεντρο τον Διεθνή Αερολιμένα τη Καλαμάτα. Οι πρώτε πτήσει έχουν προγραμματιστεί για αύριο. Οι εκτιμήσει για τη φετινή τουριστική περίοδο είναι αισιόδοξε, με την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία να αποτελούν πολλοέλξει τουριστών. Προβλέπουμε ότι το 2022 σε σχέση με το 2021 θα έχει αύξηση. Ήδη υπάρχουν υπογεγραμμένα συμβόλαια αρκετά και πιστεύουμε να αποδοθούν αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και ζήτηση τόσο από τις αγορές του εξωτερικού και τόσο και από την ελληνική αγορά. Οι Έλληνες που δεν ταξίδεψαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και περιμένουν πώς και πώς να απελευθερωθούμε και να... και σιγά σιγά να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο που έχουμε έρθει λόγω της πανδημίας. Θα γίνει αυτό, πιστεύουμε, το 2022. Έχουμε υπογράψει πολλά συμβόλαια σε σχέση με το 2021 και το 2020 για το 2022 με ξένους. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι περιπατικοί και περιηγητικοί γύροι σε όλη την Ελλάδα και ο παραθεριστικός τουρισμός και τα τσάρτες. Και ήδη υπογεγραμμένες συμφωνίες βλέπουμε ότι οι πωλήσεις στον tour operator πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Τα μηνύματα που φτάνουν από τον προγραμματισμό στο Διεθνή Αερολιμένα της Καλαμάτας είναι ιδιαίτερα θετικά. Φαίνεται ότι η χρονιά έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία τα προηγούμενα δύο χρόνια λόγω πανδημίας δεν υπήρχαν. Έχουμε νέες συνδέσεις, έχουμε νέες αεροπορικές εταιρείες, έχουμε προορισμούς οι οποίοι επαναλαμβάνονται. Επανέρχεται πάλι η Aegean στο σταθμό, στον Αερολιμένα. Θα εκτελεί σειρά πτήσεων προς όλη την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι θα πάμε καλά, ότι ξεκινάμε καταρχήν νωρίς. Τα μηνύματα λοιπόν μοιάζουν θετικά και το πρόσημο αναμένεται σίγουρα να είναι καλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το κρίσιμο ωστόσο ζήτημα έχει να κάνει με την διάρκεια και τον αστάθμητο παράγοντα της πανδημίας.